Δεν είναι ακριβώς ομιλία, σύντροφοι και φίλοι και συνάδελφοι όπου είστε από τα μέσα τα τοπικά. Είναι και μια καταγγελία και μια αγανάκτηση. Αν μέσα στην Εθνική Γιορτή αποφάσισε το καθεστώς, το τότε, που δεν διαφέρει για το σημερινό, μόνο κατά τη βασιλεία, όχι κατά την ιδεολογία και την προσέγγιση, να αποφασίσει πάνω σε Εθνική Γιορτή να δολοφονήσει, να εκτελέσει τον Μπελογιάννη, νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε τι μπορεί να σημαίνει σήμερα αυτό. Και λέω γιατί θα έχουμε Κωνσταντίνου και Ελένης εκλογές. Και όπως έξυπνα είπαν κάποιοι, Κωνσταντίνου και Ελένης γράφει απλώς κουκουέ. Το λέω για να αλαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα, γιατί αυτό που έχω να σας πω είναι, έχω πολλά χρόνια με το κουκουέ στη Βουλή, πρώτη φορά μου σηκώθηκε τρίχα από απάντηση υπουργού. Μιλάω όμως, μου σηκώθηκε τρίχα. Γιατί μου σηκώθηκε τρίχα? Μου σηκώθηκε τρίχα όχι γιατί δεν περίμενα τι θα μου πει. Είναι ο τρόπος που το είπε και κυρίως ο κινησμός. Η παντελής αδιαφορία για την υπόσταση του ανθρώπου. Και πάντως μία πολύ βαθιά περιφρόνηση, παρότι λένε ότι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία ο Πρωθυπουργός προσωπικά για τους αναπήρους, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την ερώτηση. Και δεν έχει σημασία ποιο είναι ο υπουργός. Έλα και να το πλέβεις. Άμα είναι οτροπία είναι αυτή, οποιοδήποτε να απαντούσε, με τον ίδιο τρόπο θα απαντούσε. Την ερώτηση την κάναμε γιατί, όπως και χθες το κουκουέ και οι οργανώσεις μας, οι αναπηρικές, κατέβηκαν στο Μαξίμου και στήριξαν την κινητοποίηση που ήταν η Παγκόσμια Μέρα Αναπήρων και εμφανιστήκαμε εκεί, χωρίς να πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, με πραγματικά πανό και με πραγματικά αιτήματα και όχι με τα ξήματα τα οποία άνθρωποι που διαχειρίστηκαν και την εξουσία, όπως το ΣΥΡΙΖΑ ή από τον κύριο Παρδακαστάνη 500 χρόνια, είναι εκεί και εξακολουθούν ακόμα σε τέτοιες επαιτήσεις να τάζουν. Θα είμαι πολύ αυστηρή με αυτό, γιατί έχω κουραστεί να ακούω τα ξήματα για τους αναπήρους και η πραγματικότητα είναι ακριβώς ανάποδη. Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο θέσαμε το θέμα, και ποιο ήταν το θέμα, είναι ένα θέμα που ξεπερνάει τους ενδυνάμει αναπήρους. Γιατί αντιμετωπίζει και τους αναπήρους που μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμφανιστούν σε αυτή τη ζωή. Είτε από ένα εγκεφαλικό, είτε από ένα ατύχημα. Όλοι μας που δεν είμαστε ανάπηροι, κινδυνεύουμε από την ηλικία μέχρι το ατύχημα και από το ιατρικό συμβάν μέχρι οτιδήποτε άλλο, να βρεθούμε στη θέση των αναπήρων για τους οποίους πρέπει να κατεβάζουμε και λίγο τα μάτια και το κεφάλι για να μιλάμε. Γιατί δεν έχει αντιμετωπιστεί ως όφιλε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά τους. Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Ίδιο με τον υπόλοιπο Ελλήνων είναι. Να ζουν με αξιοπρέπεια, να πεθαίνουν με αξιοπρέπεια, να περνάνε καλά και να μην επιζούν, να μην φυτοζωούν και να μην παρακαλάνε για να ασκηθούν τα δικαιώματά τους να ζουν σε μια κοινωνία η οποία σήμερα έχει όλη την τεχνολογία για να το προσφέρει αυτό, όλη την επιστημονική γνώση για να το προφέρει αυτό και πάρα πολύ πλούτο που παράγουν οι ίδιοι εργαζόμενοι αυτής της χώρας και της κάθε χώρας, ικανό να μετατρέψει τη ζωή των αναπήρων σε ζωή χωρίς πρόβλημα, απλώς με την ιδιαιτερότητα του προβλήματός τους. Λοιπόν, του κάναμε μία ερώτηση για τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης. Καλή ώρα εδώ που είμαστε. Όταν λέμε δημόσιο κέντρο αποκατάστασης, δεν εννοούμε ένα χώρο στον οποίο είναι να αποθέτεις ανθρώπους. Εννοούμε ένα κέντρο αποκατάστασης το οποίο είναι τεχνολογικά εξοπλισμένο, έχει τους κατάλληλους χώρους, έχει τους κατάλληλους χρόνους για να ασκείται αυτό, μπορεί να αντιμετωπίσει όλη την περιπλοκότητα και τη σύνθετη μορφή μιας αναπηρίας, γιατί μπορεί να είναι πολλά προβλήματα συγκεντρωμένα σε έναν ανάπηρο και ταυτόχρονα όλες εκείνες τις δυνατότητες που προσφέρει ο 21ος αιώνας για να αντιμετωπίζετε, να βελτιώνετε, να ανακουφίζετε ή να αποκαθίσταται πλήρως κάποιος ο οποίος έχει πρόβλημα. Τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης, έτσι όπως τα έχουμε μελετήσει εμείς, με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εδώ στα σοβαρά, αν θα έπρεπε να υπάρχουν στην Ελλάδα, θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 2.000 κρεβάτια. 2.000 κρεβάτια. Αυτή τη στιγμή, κρατικά κρεβάτια, αυτά που λέμε δωρεάν, από αυτά που πληρώνει ο ελληνικός λαός για να έχει περίθαλψη, υγεία, πρόνοια και ό,τι συνεπάγεται την καλύτερη ποιότητα της ζωής τους, δεν ξεπερνούν τα 200. Αυτά είπα στον Υπουργό. Δεν σας λέω κάτι διαφορετικό από αυτά που είπα στην ερώτηση.
Τα ιδιωτικά όμως κρεβάτια αποκατάστασης έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Όταν κατέβασα εγώ την ερώτηση πριν από 2 μήνες, γιατί με την αναβολή έφτασε να συζητηθεί μόλις πριν από 2 εβδομάδες, ήταν γύρω στους 2.500. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 3.500. 3.500 ιδιωτικές κλίνες αποκατάστασης σε σχέση με τα 200 κρεβάτια τα κρατικά. Και μετά του είπα και νούμερα. Του είπα ότι είναι 12 στα Γιάννενα και είναι 10 στην Πάτρα. Και στη Θεσσαλονίκη, ακούστε νούμερα τώρα, φαντάζεστε μόνοι σας τι σημαίνει πόλη Γιάννενα και τι σημαίνει Πάτρα. 12 κρεβάτια στην Πάτρα, του λέω, στα Γιάννενα και 10 στην Πάτρα. Και στη Θεσσαλονίκη, κανένα, ούτε ένα. Δεν υπάρχει μία κλίνη κέντρου αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη. Ολόκληρη, το φαντάζεστε. Πιθανόν όχι. Στη δε Αθήνα, που είναι τα υπόλοιπα, όταν λέμε Αθήνα εννοούμε το λεκανοπέδιο, αλλά βάλτε την Αθήνα έτσι χοντρικά, τα κρεβάτια από 130, από 130 έχουν συγκροθεί σε 60. Γιατί ένα μεγάλο μέρος από τα κρεβάτια αυτά είχε δοθεί για τον COVID. Τελειώσαμε τον COVID. Βγάλαμε και ένα δύο τις προχθές, πάνε οι μάσκες, πάνε όλα, πάνε τούτα, πάνε εκείνα. Αλλά τα κρεβάτια δεν γυρίσανε στη θέση τους. Δεν γυρίσανε. Το ζείτε, το βλέπετε, το ακούτε, το νιώθετε. Όταν του λέω και δεν υπάρχει κανένα στη Θεσσαλονίκη, για να είμαι ειλικρινής, γιατί εκεί μίλησα και για τα ειδικά σχολεία, μίλησα και για τα προβλήματα των ειδικών σχολείων, εγώ θα σταθώ να δώσω το δικό μας το τωρινό ζήτημα και θέμα που βάζουμε σήμερα, γιατί την Παγκόσμια ημέρα αναπήρω χθες και σήμερα έτσι όπως το κουβεντιάζουμε. Περίμενα κάτι να μου πει. Ακούω θρασίτατα και μένω ξέρει ότι από τα 10 που νόμιζα εγώ ότι υπάρχουν στην Πάτρα, μου απαντάει 8. Είναι λιγότερο. Αφού μου έχει βγάλει ένα λογίδριο, πόσο ενδιαφέρεται αυτή η κυβέρνηση, τι κονδύλια, τι προσλήψεις, τι τέτοια. Και έλεγα, από άλλο πλανήτη είμαστε. Δεν θα το είχα δει. Δεν πηγαίνουμε παντού, δεν βλέπουμε τους συντρόφους. Δεν με έχει αναθέσει το κόμμα αυτό το κομμάτι στη Βουλή. Δεν έχουμε αφήσει κέντρο για κέντρο που να μην έχουμε πάει. Και λέω, στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει κανένα. Και εκεί ήρθε η κουβέντα της μεγάλης ανατροχήλας. Και εδώ μπαίνει και το πολιτικό ζήτημα. Και σε αυτό θέλω να σταθώ σήμερα. Μου απάντησε, μα γιατί σκηνιάζεστε, κυρία Κανέλη. Εσείς θέλετε ένα κρατικό τομέα που όπου έχει αποτύχει τον καλύπτει ο ιδιωτικός. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει κανένα κρατικό κρεβάτι, έχει όμως πολύ καλά ιδιωτικά. Εκεί να πάει όταν θα... Και μου έρχεται, ειλικρινά σας το λέω, μου έρθει να πέσω τον άσκελα. Του λέω, εγώ ρωτάω την κυβέρνηση και εσείς έρχεται και μου λέτε, σηκωθείτε και πάτε στους ιδιώτες στην ψύχρα. Έτσι, γιατί μου το λέτε αυτό. Δεν έχει σημασία τώρα το περιεχόμενο ακριβώς πώς το είπα. Σας μεταφέρω την ατμόσφαιρα στη Βουλή. Γιατί για μάδια είναι η Βουλή, αυτός και εγώ είμαστε. Λέω, τι είναι αυτά που μου λέτε, δεν υπάρχει. Γιατί μου λέει, αφού δίνουμε χρήματα. Λέω, πόσα χρήματα είναι. Στην αρχή μου λέει είναι δωρεάν. Λέω, δεν δουλεύετε, είναι δωρεάν. Εδώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν στα κρατικά και πρέπει για ειδικές θεραπείες να πληρώσουν και από την τσέπη τους μέσα στα κρατικά. Το έχω ζήσει, το βλέπω, μου το λένε οι άνθρωποι, το ζω καθημερινά. Έχω φίλους, έχω γνωστούς που περάσαν από αποκατάσταση και το ξέρω. Έχω ανθρώπους για τους οποίους χρειάστηκε μέχρι έρανο να κάνουμε για να βρούμε τα λεφτά. Να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει 2 και 3 μήνες αποκατάσταση. Μιλάμε για χιλιάρικα το μήνα, όχι για ιδίες. Γυρίζει και μου λέει, ναι, δεν είναι ακριβώς δωρεάν. Ναι, είναι το 25% η συμμετοχή κτλ. Κοντολογεί 150 ευρώ. 150 ευρώ. Δεν μπορεί να παρουσιάζεται ξαφνικά σαν να είναι το επίδομα ευτυχίας για τους αναπήρους. Ξέρετε κι εσείς και εγώ πάρα πολύ καλά ότι όχι απλώς δεν φτάνουνε. Ούτε καν να το συζητήσει κάποιος. Δεύτερον, η αναζήτηση ιδιωτικής κλίνης, του είπα, επαφίεται στο αν τα 150 ευρώ φτάνουν ή όχι, εξαρτάται από το τιμολόγιο του ιδιώτη. Γιατί άμα σου δίνει στάνταρ 150 και ο ιδιώτης το πάει 1500, το επίδομα 10%. Άμα σου δώσει 150 και ο ιδιώτης το πάει 156, άντε πιθανόν να πει και κάποιος ότι πλησιάζει στην έννοια του δωρεάν. Για κάποιον που δεν έχει συνέστηση στα 6 ευρώ, δεν είναι αστεία υπόθεση. Εκεί που έχει φτάσει και η ζωή και η κατανάλωση και ο τρόπος που επιζεί κάποιος. 6 ευρώ είναι 6 ευρώ. Και μετράνε. Λοιπόν, η αντίληψη πολιτική είναι ότι θα προχωρήσουμε παντού και σε όλα με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ήδη με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Γιατί όλα αυτά είναι ευρωπαϊκή πολιτική, εκτός από ελληνική πολιτική. Και πίσω από την ευρωπαϊκή πολιτική είναι πολλές φορές που κρύβεται το επιτόπιο έγκλημα. Οι πολιτικές επιλογές που γίνονται εδώ και είναι εγκληματικές,
Πάρα πολλές φορές όταν υποστούν κριτική, εμφανίζονται μπροστά τα θρασίμια και της σοσιαλδημοκρατίας και της δεξιάς και των κομμάτων που είναι συμπαραστάτες και τώρα θα κοιτάξουν να συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε σχήμα χρειαστεί για να κυβερνηθεί όπως εκείνοι νομίζουν και πρέπει κατά τη δική τους γνώμη αυτός ο τρόπος, υπέρ των ολίγων και ήδη υπέρ των ιδιωτών. Οι ανάπηροι εμφανίζονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ ως πελατεία. Ένα καινούριο αντικείμενο επιχειρηματικού πλουτισμού. Απορρόφησης ανθρώπων από νοσηλευτές μέχρι γιατρούς, από ειδικούς μέχρι πανάκριβα μηχανήματα, τα οποία θα διατίθενται όχι για την ψυχή της μάνας τους, ούτε για τη φιλανθρωπία. Ακόμα και εκεί που στον τομέα της πρόνοιας και της υγείας ή της αντιμετώπισης ζητημάτων, όπως η αναπηρία, υπάρχουν προβλήματα, βλέπετε ότι και αν ακόμα υπάρχει κάποιος καλός κρατικός φορέας, όπως έγινε με το Ελπίδα, όπως έγινε με άλλα ιδρύματα, τα σπρώχνουμε σιγά σιγά στο ιδιωτικό τομέα, αλλάζοντας τους νομική μορφή, φέρνοντας τα έτσι ώστε να υπάρχουν δύο ειδών ταχύτητες. Η μία, το κρατικό, για ανθρώπους τους οποίους θα κατατάσσουν στην απόλυτη ανηδία, στην απόλυτη φτώχεια, στους οποίους θα τους θέλουν να τους παρκάρουν με τα μικρότερα και υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχει προσωπικό, υπάρχει φιλότιμο, υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχει και η μαγιά του ό,τι έχει γίνει εδώ, οφείλεται στους εργαζόμενους στα κρατικά κέντρα, τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης. Κακά τα ψέματα. Αν υπάρχουν ανάπηροι αυτή τη στιγμή που πατάνε στα πόδια τους, είναι η δουλειά των ανθρώπων που δούλεψαν κάτω από άκλιες συνθήκες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα. Και έχουν γίνει και θαύματα και έχουν γίνει και πολύ ωραίες παρεμβάσεις στη ζωή των ανθρώπων. Πάνε λοιπόν να ιδιωτικοποιήσουν τον τομέα δια της πλαγίου. Και αυτό είναι ευρωπαϊκή πολιτική, κεντρική επιλογή, γιατί εκεί υπάρχει πάρα πολύ χρήμα. Φέρνω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί και αυτό δεν πρέπει κάποιος να το ανέχεται, είτε είναι ανάπηρος είτε όχι. Πολλό μάλλον όμως ένας ανάπηρος. Πρέπει να έχει αυξημένη συνείδηση αντιμετώπισης αυτής της επίθεσης που μοιάζει να μην είναι αυτή που είναι και να φαίνεται λίγο καλύτερη. Η έννοια του επιδόματος, η έννοια του βάουτσερ. Μπαίνει τώρα σιγά σιγά και η υγεία στο βάουτσερ και στο επίδομα με τον τρόπο της. Με την αξιοποίηση των ιδιωτικών εργαστηρίων. Όταν ένα αμαξάκι για παιδί σε φάση αποκατάστασης ή και μόνιμης αναπηρίας κάνει στην αγορά περίπου κάτι λιγότερο από 5.000 και η επιδότηση από το ταμείο είναι 1.300 κάτι ψηλά ευρώ, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, το καταλαβαίνουμε, πολύ μεγάλη. Και τους ανθρώπους τους χρεώνει, τους φέρνει σε μια ασφυξία και σε μια κατάσταση που δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα και ξεπουλούνται για να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Ξεπουλούνται. Και αν γίνουν καλά, γίνονται και θα σας το πω πολύ κοινικά για τους όπως ζήσεις άλλους ανθρώπους, δωρεάν διαφήμιση για αυτά τα κέντρα. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, έχοντας στα χέρια σας, αποδεδειγμένα και δεν μπορεί όψιμοι άνθρωποι που τα έχουν ανεχθεί αυτά, που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έρχονται και να σου λένε εγώ θα έρθω και θα σου λύσω το πρόβλημα. Ψέματα λένε. Γι' αυτό και το κουκουέ και απαντάει ενώπιση των εκλογών. Δεν υπάρχουν, είναι όλοι τους και μόνοι μας. Λάθος. Είναι μόνοι τους και όλοι μας. Εμείς είμαστε όλοι από την από εδώ πλευρά που συνειδητοποιούμε την πραγματικότητα. Και χρειάζεται ένας τρόπος, η ζωή των αναπήρων και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται έπρεπε να είναι κυριολεκτικά υπόδειγμα. Υπόδειγμα για τους πολίτες. Γιατί εκεί η ψεύτικη υπόσχεση διαλύει τις πιθανότητες κάποιος να αποκαταστήσει την υγεία του ή να ζει με αξιοπρέπεια. Και αυτό σας καλούμε να το σκεφτείτε. Δεν μπορεί στην καλή διάθεση και στην καλή επιχειρηματική επένδυση να κρέμεται η ζωή κανενός. Είτε είναι ανάπηρος, είτε όχι. Δεν είναι φιλοαναπηρική ή αντιαναπηρική αυτή η πολιτική. Είναι βάρβαρη αυτή η πολιτική. Και η απάντηση μέχρι σήμερα, 100 τόσα χρόνια,
και πάντα στα τελευταία, από το 2000 και μετά να κοιτάξει κάποιος, δηλαδή τους νεότερους που είναι εδώ, μόνο το ΚΚΕ την υποστηρίζει. Κοντολογής, ακόμα και σε αυτή την απάντηση του Πλεύρη, θα έπρεπε να απαντάει ο λαός, μόνο εγώ θα σώσω το λαό. Και εσείς είστε λαός και μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Είναι τόσο ορατό που οι ανάπηροι το ξέρουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Ό,τι έχει σωθεί από ανάπηρους ή από ανθρώπους σε πρόβλημα είναι από το λαό και τους ανθρώπους δίπλα. Και αυτό να μην φύγει από κριτήριο, από τώρα, είτε γίνουν μία, δύο, τρεις, 23 εκλογές, καμία σημασία δεν έχει. Σημασία έχει, αν θα φύγει μία ψήφος, να φύγει για να στηρίξει και να μεγαλώσει το ανάγχωμα στη βάρβαρη πολιτική και κυρίως να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες για να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Από το αναπηρικό κίνημα μέχρι τα πάντα. Σας ευχαριστώ.